Τι θέλουμε να σημειώσουμε? Ότι δεν διαπραγματεύεται ο επενδυτής με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ για τους όρους της επένδυσης, αλλά η κυβέρνηση με τον επενδυτή, ο οποίος βάζει τους όρους για να διασφαλίσει λίγα τετραγωνικά μέτρα ακόμα ελεύθερου χώρου, λίγα μέτρα παραλίας, ελεύθερη, λίγα δέντρα παραπάνω, να μην κάνουν τείχη που θα προκαλούν κι άλλα. Το ίδιο και οι δήμαρχοι βέβαια, επειδή έχουν να διασφαλίσουν κάτι, ώστε να μην εκτεθούν πλήρως από όσα προπαγάνδιζαν για να ανεχτούν οι κάτοικοι των δήμων τους την εγκληματική επένδυση, εμβληματική όπως τη λένε. Τώρα διαμαρτύρονται γιατί βλέπουν ότι όσα έλεγαν ήταν έπαια πτερόεντα. Εμάς δεν μας εκπλήσει αυτή η στάση των κομμάτων του κεφαλαίου όπως εκφράζονται και στους δήμους. Υπηρετούν τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και αναλαμβάνουν να ενσωματώνουν λαϊκές αντιδράσεις με κάθε μέσο τους στόχους του κεφαλαίου. Τους παρουσιάζουν ως εθνικούς στόχους ότι θα είναι όφελος όλης της κοινωνίας. Και αν δεν πείθουν, βάζουν μπροστά τις δυνάμεις καταστολής να τρομοκρατούν, να υποτάσσουν, και το έχουμε δει αυτό το έργο στη Χαλκιδική. Αυτές τις δύο μέρες είχαμε αποκαλυπτικά πράγματα. Ένα παιχνίδι, μια ψευτό αντιπαράθεση ώστε να θολώσουν τη συμφωνία τους. Τι μπορούμε να πούμε ως τίτλο? Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούν διαφωνώντας. Θολώνουν λοιπόν το τοπίο της κοινής αγωνίας για το ποιος θα φανεί πιο χρήσιμος στους επενδυτές. Ποιος μπορεί να νομοθετήσει την κάθε αξίωσή του. Η αντιπαράθεση που έγινε μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ ήταν ποιος έκανε τα περισσότερα για να ενσωματώσει τις αξιώσεις των επενδυτών, να ξεπεράσει το νομοθετικό πλαίσιο που αυτές οι ίδιες δυνάμεις του κεφαλαίου είχαν δημιουργήσει για να υπηρετήσουν βέβαια τις ανάγκες της ανάπτυξης, της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Όσο αποκαλύπτεται πόσο μοιάζουν, πόσο μοιάζεται, τόσο θα ακούγονται και βαριές κουβέντες για να δείχνουν διαφορετική. Σας έχει πάρει όμως χαμπάρι ο λαός, δεν το ξεγελάτε, θα σας πληρώσει ακριβά. Εμείς τον καλούμε να μην αργήσει, να αποφασίσει τώρα τη συμμετοχή του στον αγώνα για την ανατροπή της βαρβαρότητας που ζει από την πολιτική που ακολουθείτε. Καλούμε ιδιαίτερα τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους νέους και τις νέες, τις γυναίκες, τους κατοίκους του ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδα, Λίμου, Ηλιούπολης, στον Μπραχάμι, στην Καλυθέα, στο Μοσχάτο, στον Ταύρο, αλλά και όλη την Αττική να αγωνιστούν για να μπορούν να αναπνέουν, για να μην τους κόβεται η ανάσα από τη θερμοκρασία που σύμφωνα με τους επιστήμονες θα ανέβει 5 βαθμούς ακόμη Κελσίου, για να νιώθουν την άβρα της θάλασσας, για να βλέπουν τη θάλασσα, για να μπορούν να κάνουν μπάνιο χωρίς να πληρώνουν, για να μην βλέπουν μπροστά τους ντουβάρια μέχρι τον ουρανό που θα κρύβουν και τον ήλιο, θα δει γρήγορα μετά το μεσημέρι, για να νιώθουν ασφαλείς και όχι να φοβούνται από τις διάφορες παρασιτικές, περιθωριακές, παρακμιακές δραστηριότητες στην περιοχή τους. Τους καλούμε να παλέψουν για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου, μοναδικό πνεύμονα της Αττικής, για καμιά επιχειρηματική δραστηριότητα που θα έχει τραγικές συνέπειες. Το έργο αυτό είναι εγκληματικό για τους κατοίκους της περιοχής και για όλη της Αττικής. Οι θέσεις εργασίας που λέτε ότι θα δημιουργηθούν είναι αυτές που κανείς δεν θέλει να έχει. Να μην ξέρεις πότε θα δουλεύεις, πότε θα κάθεσαι, να είναι πάντα αβέβαιος, ανασφαλής, με αιτήσιες αποδοχές κάτω από τα όρια της φτώχειας. Συνθήκες εργασιακής γαλέρας, όπως ζουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό χρόνια τώρα και στην περίοδο που τα δισεκατομμύρια έσοδα κέρδη ανέβαιναν χρόνο με το χρόνο, οι μισθοί ήταν πείνας και οι εργασιακές σχέσεις γαλέρας. Και τώρα στην πανδημία που αποκάλυψε ότι ο τουρισμός πλήττεται άμεσα από πανδημίες, σεισμούς, πολέμους, οι συνέπειες πέφτουν στους εργαζόμενους με 500 ευρώ οι τυχεροί, με ψίχουλα οι άνεργοι και στο έλεος του Θεού χιλιάδες άλλοι. Οι αυτοαπασχολούμενοι της περιοχής έχουν πείρα από τα μολ που δημιουργήθηκαν, από τις αλυσίδες που δρούν στην περιοχή για την εξέλιξη του σύνδεματός τους, των προσδοκιών τους. Παρά την πολύ ωραία δουλειά τους, είδαν τα ισοδήματα να κατρακυλούν, τα χρέη να τους πνίγουν, οι προσδοκίες να γίνονται άπιαστα όνειρα. Τα πράγματα θα εξελιχθούν ακόμα χειρότερα με την επένδυση. Η μόνη ωφελημένη της επένδυσης, η λίγη, η μέτοχη των σχημάτων που θα γίνονται, που θα αλλάζει η σύνθεσή τους, αλλά μόνο αυτοί θα κερδίζουν από την επένδυσή τους. Όλοι οι υπόλοιποι θα είναι οι ζημιωμένοι, όπως παραπάνω σημειώσαμε. Για τις τροπολογίες, θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε
από την τροπολογία 805, από τα 10 άρθρα θα μπορούσε να ήταν, αν ήταν χωριστά, να ψηφίζει με το άρθρο 2, που οι ειδικοί διαχειριστές αρνούνται να, και ενεργούν να ενεργήσουν με βάση νομοθετικές ρυθμίσεις τις δικαστικές αποφάσεις, ερμηνεύοντας όπως αυτοί θέλουν, στερώντας από τους εργαζόμενους τα νόμιμα. Τέτοιο παράδειγμα είναι η περίπτωση του ΔΟΛ και του ΜΕΓΑ. Οι εργαζόμενοι με τη νομική τους υποστήριξη έδωσαν σκληρό αγώνα για το αυτονόητο, την καταβολή των νόμιμων δικαιωμάτων τους. Ας ελπίσουμε το άρθρο 2 με την ερμηνευτική διάταξη να είναι η δικαίωσή τους, να μην βρουν άλλο παράθυρο για να συνεχίσουν την αυθαιρεσία απέναντι στους εργαζόμενους. Θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε το άρθρο 1 που αφορά την καταβολή των αποζημιώσεων στους συνταξιούχους της ΕΛΒΟ. Δηλαδή πάλι το αυτονόητο, την αποζημίωσή τους, που παράνομα, κατακριστικά παρακρατείται τόσα χρόνια και έπρεπε να καταβάλλεται έντοκα. Όχι, αυτό δεν το κάνετε, αλλά αντίθετα θέτεται ως προϋπόθεση καταβολής της αποζημίωσης την παραίτηση από δικαστική διεκδίκηση. Θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε βέβαια αυτό το άρθρο. Όμως να ρωτήσουμε, κύριε Βεζιρόπουλε, μιας που είστε εδώ. Πριν 10 χρόνια, ο εργαζόμενος περιμένοντας το αυτονόητο της αποζημίωσης, αν ήταν 10.000 ευρώ αυτή, για να κάνει κάποια επισκευή στο σπίτι του, να καλύψει κάποιες ανάγκες, ζωτικές ανάγκες, υποχρεώθηκε να δανειστεί από τις τράπεζες να το κάνει αυτό το ποσό. Μπορείτε να μας πείτε πόσο θα πλήρωνε τώρα στις τράπεζες μετά από 5 χρόνια, αν αυτή ήταν η συμφωνία? Πέστε μου πόσο θα πλήρωνε αν έπαιρνε αυτό το δάνειο. Εσείς που παρακρατήσατε 10 χρόνια την αποζημίωση αυτού του ανθρώπου. Άρα λοιπόν τι λέτε, ότι δεν θα παραιτηθείς από κάθε διεκδίκηση, θα πάρεις μόνο αυτή την αποζημίωση που σου δίνουμε? Εμείς λοιπόν λέμε ότι τα δικαιούνται οι εργαζόμενοι και μάλιστα έντοκα, και δεν μπορείτε να τους στερείτε το δικαίωμα της δικαστικής διεκδίκησης. Για τις άλλες τροπολογίες θα τοποθετηθούμε και με την ψηφοφορία μας. Λέμε όμως ότι η άρθρα που είναι μέσα στην πρώτη τροπολογία, που τελικά θα ψήσουμε παρόν, ενώ θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε αρκετά άρθρα που ικανοποιούν κάποια δικαιώματα των εργαζομένων.